κύριο Νίμιτς. Δώστε μας την εικόνα που έχετε εσείς, αν πήγαν καλά τα πράγματα και αν πήγαν, πού πήγαν καλά. Πάντα στις διαπραγματεύσεις και μέχρι να κλείσουν οριστικά, να έχουμε δηλαδή οριστικό τέλος, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν είναι καλά ή άσχημα. Αυτό που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του κυρίου Νίμιτς είναι ότι προχωράνε τα πράγματα, είναι σε καλό σημείο, χωρίς βέβαια να λείπουν τα προβλήματα. Και σε αυτά τα προβλήματα θα επικεντρωθούν οι διαπραγματεύσεις, φαντάζομαι, μετά την... Ορίστε μας λίγο ποιο είναι το καλό σημείο. Το καλό σημείο είναι ότι φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές και η πλευρά της Φύρων έχουν τη βούληση να προχωρήσουν σε μία λύση. Είναι πολύ σημαντικό μετά από τόσα χρόνια να είναι πλέον απόλυτη συνείδηση και στις δύο πλευρές ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να εκκρεμεί. Αυτό είναι το καλό σημείο. Φαίνεται ότι στο ονοματολογικό υπάρχει πρόοδος. Μιλάω με επιφυλάξεις γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από αυτά που υπόθηκαν δημοσίως. Δεν ξέρω κιόλας τίποτα παραπάνω, ούτε θέλω να κάνω ερμηνείες. Αυτό που φαίνεται ακόμα να είναι το σημαντικό αγκάθι και το οποίο αποτελεί για μας, για την Ελλάδα, το κρίσιμο σημείο είναι το έργα όμνες που σημαίνει και αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο σημείο. Αλλά υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να συνεχίσει η προσπάθεια και με αίσιο τέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη συνάντηση για ενημέρωση εφόσον τον καλέσει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, είναι αυριανός Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών θα πάει ο σκιώδης, για να χρησιμοποιήσω αγγλική ορολογία, Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ο τομεάρχης Εξωτερικών, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος θα ενημερώσει και τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Νομ... Ναι, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ο κύριος Τζανακόπουλος μίλησε για μνημείο ανευθυνότητας, εγώ θα μιλήσω για κολοσσό ανευθυνότητας. Δεν μπορεί το κόμμα, το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ετοιμάζεται για την κυβέρνηση, να λέει όλα αυτά αν ο κύριος Στασούλας εκφράζει την άποψη του κόμματος. Η χώρα προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα επί 25 χρόνια, το οποίο υπάρχει επί 25 χρόνια, και το μόνο που ακούμε είναι θέματα που προκύπτουν για εσωτερική κατανάλωση. Και γιατί βοηθάει, τι ακριβώς βοηθάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν ένα αστικό πολιτικό σύστημα το οποίο άφησε 25 χρόνια σε εκκρεμότητα αυτό το ζήτημα, το οποίο δημιούργησε προβλήματα στη χώρα και εξακολουθεί να δημιουργεί σε μία περίοδο που από ανατολικά έχουμε πρόβλημα, που έχουμε αστάθεια στην περιοχή, να μας λέει ο κύριος Στασούλας εδώ ότι η λύση έγινε για εσωτερικούς λόγους, για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη ή δεν ξέρω κι εγώ για κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε ξανατολών μία Τουρκία η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει αστάθεια με διάφορες προκλήσεις. Εμείς, αντί να φτιάξουμε ένα περιβάλλον φιλικό γύρω μας, και πώς θα το φτιάξουμε το περιβάλλον το φιλικό γύρω μας, αναρωτιέμαι. Έχουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία διεκδικεί την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, να λέει όχι, εμείς δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Δηλαδή η αντίληψη περί του τι σημαίνει πολιτικός χρόνος, καμία τέτοια αντίληψη, δεν το συζητάμε. Και το αφήνουμε για κάποιο μέλλον. Δεν θα συζητήσουμε με την Αλβανία, δεν θα συζητήσουμε με τη Φύρομ. Με ποιον θα συζητήσουμε άραγε σε τέτοιες εποχές? Μια και είπατε για πολιτικό χρόνο, γιατί η πρόσκληση προς τους πολιτικούς αρχηγούς για ενημέρωση μετά από 3 μήνες. Η κυβέρνηση κινήθηκε σε αυτό που θεωρήθηκε από τους πάντες ως εθνική γραμμή. Δεν άλλαξε αυτή την εθνική γραμμή. Από εκεί ξεκινάει ο κολοσσός της ανευθυνότητας. Αν άλλαζε την εθνική γραμμή, ήταν υποχρεωμένη να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να πει εγώ φεύγω από το 2008 για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Θεώρησε δεδομένο ότι συμφωνούν. Να θυμίσω όμως ότι παρόλα αυτά ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε και βγήκε αμίλητος. Μάλιστα επέβαλε την αφωνία, δεν δέχτηκε ερώτηση και όλα αυτά. Τώρα που έχουν φτάσει διαπραγματεύσεις σε ένα σημείο καμπής.
Καλεί ο υπουργός, όχι καλεί ο υπουργός εξωτερικών, ως οφείλει με το θεσμικό του ρόλο, λέει ότι θέλει να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται, κύριε Τασούλα, ότι δεν θέλει. Να πάμε... Είπε ο κύριος Καμένος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Αρμενία, ότι νικήσαμε την Τουρκία το 1821. Πώς το εκλαμβάνεστε? Καταρχάς, θα αποφύγω τον πειρασμό να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Τασούλας. Ειλικρινά δηλαδή, είναι κατά αναλογία με το μακεδονικό και εδώ με το κρίσιμο θέμα και των Ελλήνων αξιωματικών και των Ελληνοτουρκικών. Δεν είναι δυνατόν να κάνει ένας εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή την κριτική στην κυβέρνηση και να μην λέει τι έπρεπε να γίνει. Πρώτον, το ηχηρό μήνυμα ή μη ηχηρό που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό, καταγράφεται και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και στις ευρωπαϊκές σχέσεις αλλά και στις διεθνείς σχέσεις. Δεν έστειλε για το Αφρίν το ίδιο μήνυμα και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Δεύτερον, το αν η χώρα είναι ισχυρή ή όχι, ας μη μας το λέει η Νέα Δημοκρατία, ας μας το πει κάποιος άλλος, κάποιος απ' έξω. Θέλετε να έρθει στο ερώτημά μου. Ένα λεπτό όμως, γιατί θέλω να το τελειώσω αυτό. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Τουρκία, να παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται στην Τουρκία, γιατί έτσι γίνεται ισχυρή η χώρα και όχι πετώντας πυροτεχνήματα για να φτιάξουμε ένα εσωτερικό κοινό που δεν έχει και κανένα νόημα. Ακούσατε τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος για το Γάλλο πρόεδρο? Η Γαλλία είναι μία ανίσχυρη χώρα. Για να καταλάβουμε λίγο σε ποια περίοδο είμαστε, ποια περίοδο διανύουμε. Έχετε ακούσει άλλη φορά πρόεδρο κράτους, δημοκρατικού κράτους, να λέει σε έναν άλλο πρόεδρο ισχυρού κράτους όπως είναι η Γαλλία, το ανάστημά του δεν φτάνει? Ο Ερντογάν στο Μακρόν δεν φτάνει για να κάνει αυτά που είπε, για να μεσολαβήσει ανάμεσα στους Τούρκους και στους Κούρδους. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια πράγματα, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέμε. Η κυβέρνηση, και ευτυχώς, και το τονίζω αυτό, ευτυχώς που είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, έχει χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα γινότανε αν είχαμε άλλη κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο που περνάμε. Έχει χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο, στο επίπεδο που έπρεπε να μείνει το ζήτημα, και επιμένω, επειδή μου κάνατε την ερώτηση, περιμένω το πηγαίνω λίγο έμεσα, ναι, το πηγαίνω λίγο έμεσα, αλλά θα έρθω και άμεσα, ο Πρωθυπουργός το έχει χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καλεί τώρα, ανεβάζει τόνους, καλεί γιατί πρόκειται περί κράτησης. Η Τουρκία να πει για ποιο λόγο κρατούνται οι Έλληνες αξιωματικοί. Να το πει αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα από δίπλα, από όποιον και αν προέρχονται, είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν βοηθάνε την κατάσταση, αλλά ενισχύουν τη ρητορική Ερντογάν. Εμείς είμαστε μια δημοκρατική χώρα, ειρηνική χώρα, που η ειρηνική χώρα σημαίνει ότι προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, αλλά η ειρηνική χώρα και η ρητορική της είναι δημοκρατική και βασίζεται παράκληση στο διεθνές δίκαιο. Και το όχι στις θέμα. Τρέλες του Ερντογάν. Να πάμε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και παρακαλώ την συνεργασία σας. Δύο προτάσεις από τον καθένα. Κύριε Τασούλα, ήσασταν εσείς το 2016. Μα μας ανοίγετε μεγάλα θέματα και θέλετε ναι, δύο προτάσεις. Ναι, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Τασούλα. Δεν είμαστε να μια αρχή τόσο... για συνένεση. Ναι. Να μια αρχή για συνένεση. Κύριε Τασούλα, ήσασταν εσείς τον Ιούνιο του 2016 που είχατε παρουσιάσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Το 2016, δύο χρόνια πριν, γιατί όχι τώρα να μην προχωρήσει η διαδικασία? Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει, να σας πω γιατί, ενώ είναι απαραίτητο να προχωρήσει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά δήλωση του υπεύθυνου για τη συνταγματική αναθεώρηση του κυρίου Κατρούγκαλου, σε προχθεσινό του κιόλας άρθρο, δεν αντιλαμβάνεται την αναθεώρηση ως συνενετική. Έγραψε στα νέα προχθές ο κύριος Κατρούγκαλος ότι η αναθεώρηση δεν μπορεί να είναι συνενετική, κάτι που το Σύνταγμα επιβάλλει. Η αναθεώρηση θα είναι ταξική, θα είναι αναθεώρηση συγκρουσιακή, θα είναι αναθεώρηση η οποία θα βάλει φρένο στο νέο φιλελευθερισμό και αναθεώρηση η οποία θα αποτελέσει την κορονίδα των ριζοσπαστικών επιδιώξεων που έχουμε για τη χώρα. Μπερδεύει την συνταγματική αναθεώρηση με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης απέτυχε παταγωδώς
και διαψεύστηκε παταγωδός. Δανείζονται το κύρος που έχει η αναθεώρηση του συντάγματος στα μάτια του ελληνικού λαού για να παρουσιάσουν το νέο τους προεκλογικό πρόγραμμα μέσα από την προβιά, το μανδύα μια συνταγματική αναθεώρηση. Θα μα πούν δηλαδή. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει, κύριε Τασούλα. Βεβαίως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει. Και σας θυμίζω. Κύριε Γνωστοπούλου, η αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει και σύγκληση με το κίνημα αλλαγής και την κυρία Γεννήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι το πιο σοβαρό θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό διάβημα που μπορεί να κάνει μια χώρα. Έχουμε περάσει τόσα χρόνια κρίσης. Αυτό επιβάλλει την ανανέωση του συμβολέου με ένα λαό ο οποίος έχει υποφέρει τα πάντινα. Άρθρο 86, πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα. Το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Διάφορα άλλα άρθρα, τα οποία θα ξαναφέρουν, και αυτό εννοούσε φαντάζομαι ο κύριος Κατρούγκαλος, θα ξαναφέρουν την κοινωνία κοντά στο πολιτικό σύστημα. Θα ανανεωθεί, θα αναθερμανθεί η σχέση κοινωνίας με πολιτικό σύστημα. Είναι υψής της σημασίας. Σε σύγκληση θα έρθουν όλα τα δημοκρατικά κόμματα που θεωρούν ότι πέρα από οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αυτό σημαίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Υπεύθυνη στάση. Τα κόμματα καταθέτουν τις προτάσεις τους, γίνεται συζήτηση σε επίπεδο Βουλής και εκεί προχωράει η επόμενη Βουλή, θεωρείται αναθεωρητική κλπ. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα? Έλεος, ξέρετε τι, μιλάμε τόση ώρα και αυτό που ακούμε συνέχεια είναι τι είπε ο Χρυσόγονος, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, η δίκη προθέσεων εναντίον της κυβέρνησης. Τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση? Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση συντάγματος? Καταθέτει τις προτάσεις της. Εμείς θα καταθέσουμε τις δικές μας. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα τις καταθέσει. Αυτό είναι. Και ας κάνει μετά ό,τι κριτική θέλει για τις θέσεις. Για τις θέσεις. Εκεί είναι σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε και τους.